Πολλοί Ευρωπαίοι άλλαξαν τον τρόπο που δουλεύουν εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, σχεδόν 4 στους 10 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τηλεργασία λόγω της καραντίνας. Το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Φιλανδία είναι τα κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων από το σπίτι. Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Κροατία. Ειδικοί εκτιμούν πως η τηλεργασία θα γίνει νέα κανονικότητα και θεωρούν ότι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν. Αυτό το παλιό μοντέλο ιεραρχίας που βιώσαμε τον τελευταίο αιώνα πραγματικά ταιριάζει με τη βιομηχανική εθνική εποχή, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μια παγκόσμια ψηφιακή εποχή που από μόνη της είναι πολύ πιο ρευστή, πολύ πιο ευέλικτη, πολύ πιο αποκεντρωμένη. Η κουλτούρα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Είναι αρκετά διαφορετική και λιγότερο στο μοντέλο του δίνω εντολές και ελέγχω. Η κουλτούρα είναι πως είμαστε όλοι ενήλικες, άρα περιμένουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Σταματάνε να μετράνε το πόσο χρόνο περνά στο γραφείο και περνάνε σταδιακά στη φάση που υπολογίζεται η αξία αυτού που τελικά παράγεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Αυτή η μετάβαση από το γραφείο στο σπίτι απαιτεί επίσης από τους εργαζόμενους να δημιουργούν μόνοι τους κίνητρα, να είναι ανοιχτοί σε αλλαγές και πειθαρχημένοι. Αλλά υπάρχει μια δεξιότητα που είναι θεμελιώδης για να προοδεύσουν στον ψηφιακό κόσμο. Πρέπει να είναι και πολύ πιο επικοινωνιακοί, γιατί από τη στιγμή που δουλεύουμε από απόσταση και δεν έχουμε σταθερές δομές και διαδικασίες που μας λένε τι να κάνουμε κάθε δευτερόλεπτο, πρέπει να επικοινωνούμε με διαφάνεια και ανοιχτά μεταξύ μας για να κάνουμε αποτελεσματική δουλειά. Η τηλεργασία είναι πρόκληση για τα υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα. Τα συνδικάτα υπενθυμίζουν πως οι απασχολούμενοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με αυτά της εργασίας στο γραφείο. Όμως πρέπει να κάνουν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και τον προσωπικό χρόνο. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρά όρια και ο εργαζόμενος πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο των ορίων αυτών. Χρειάζεται πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη, άρα οι εργοδότες πρέπει να εμπιστεύονται περισσότερο τους υπαλλήλους όταν αυτοί ολοκληρώνουν τους στόχους. Δεν χρειάζεται να επιβλέπουν κάθε κίνησή τους και να τους παρακολουθούν. Τα συνδικάτα επισημαίνουν ακόμα ότι τα έξοδα που συνδέονται με την τηλεργασία, όπως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ή τη σύνδεση στο διαδίκτυο, βαραίνουν τον εργοδότη.